Λοιπόν, μαζί σας και πάλι φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και πριν, έχουμε ένα προσκεκλημένο σήμερα στο στούντιό μας και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Φρατζή, τον καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν. Κύριε Φρατζή, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κυρία Ρεΐση, ευχαριστώ κυρία Χαλκίτη. Με μεγάλη μου χαρά. Και εμείς το ίδιο, γελάνε και τα αυτιά μας, έτσι. Η χαρά είναι μία. Χαιρόμαστε που σας έχουμε. Να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο βέβαια, των βορειοϋπηρωτών, των ελληνοκυπρίων, αλλά και των απανταχού Ελλήνων της Διασποράς. Και πολλών φιλελλήνων. Και πολλών φιλελλήνων. Γιατί έχουμε η πλειοψηφία των φοιτητών μας στο Δαρβίνιο Πανεπιστήμιο, είναι μη ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα. Από το 2004 που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, μέχρι σήμερα το 85% των φοιτητών μας είναι μη ελληνικής καταγωγής. Περισσότεροι βέβαια κάνουν μια προσέγγιση συγκριτική της ελληνικής γλώσσας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη κάποιους τίτλους σπουδών, και επανέρχονται στο πανεπιστήμιο για να μάθουν κάποια γλώσσα. Και η συγκεκριμένη, η δική μας είναι, στο πανεπιστήμιο προσφέρουμε τρεις γλώσσες, την Ινδονησιακή, την Κινέζικη, την Ελληνική και γλώσσες των πρώτων Αυστραλών. Οπότε, ο όρος ηθαγενής πλέον δεν είναι δόκιμος στην Αυστραλία. Ο όρος που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη Αυστραλή, the first Australians, οπότε ναι. Οι Αβορίγινες. Οι οποίοι λέγονται τώρα πρώτοι Αυστραλοί. Και οι Αβορίγινες, ο τίτλος, πάει να εκλείψει σιγά σιγά. Οπότε λοιπόν η πλειοψηφία των φοιτητών μας είναι μη ελληνικής καταγωγής και να σας πω κάτι, αυτό είναι θετικό, πολύ θετικό, γιατί οι γλώσσες, όλες οι γλώσσες στη Διασπορά διέρχονται κρίση. Όλες οι γλώσσες σε όλα τα πανεπιστήμια της Διασποράς. Ειδικότερα στην Αυστραλία που υπάρχει αυτή η νοοτροπία της μιας γλώσσας, της αυτοκράτηρας γλώσσας, της γλώσσας της μονοκράτηρας γλώσσας που κυριαρχεί κατά τους Αυστραλούς, σε εισαγωγικά βέβαια, έχουμε αυτόν τον κίνδυνο, αυτός είναι ο αγώνας μας ο καθημερινός, να προσπεράσουμε αυτό το εμπόδιο που οι Αυστραλοί δεν θέλουν να μάθουν άλλη γλώσσα. Οπότε η πλειοψηφία των φοιτητών μας είναι από αυτή την ομάδα των Αυστραλών που πιστεύουν στην εκμάθηση γλωσσών. Εσείς όμως επί δεκαετίες κάνετε προσπάθειες για τη δημιουργία έδρας εκεί και χιλιάδες έτσι. Αυστραλία βρίσκομαι από το 83, Νίκη. Βρίσκομαι από το 83 στην Αυστραλία. Καμία σχέση τότε δεν είχαμε το ελληνικό δημόσιο. Βρέθηκα το 83 στην Αδελαίδα και εντελώς τυχαία έπεσε στα χέρια μου μια προκήρυξη μιας θέσεως λέκτορα, χωρίς να έχω τότε μεταπτυχιακές σπουδές. Βρισκόμουν στην Αυστραλία περαστικός, στην Αδελαίδα, να δω κάποιον φίλο μου, τον μακαριστό επίσκοπο Μαδαγασκάρης Νεκτάριο, που είχαμε γνωριστεί στην Αθήνα. Και βρισκόμουν εκεί, προκηρύχθηκε μια θέση λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Αδελαίδας, στο ελληνικό τμήμα. Υπέβαλα αίτηση και. Και σας πήρανε. Δυστυχώς ήμουν ο επιτυχών. Η πρώτη φορά που έμαθα κάποια πράγματα για εσάς ήταν όταν διάβασα αυτό, ο δόκτορας τάδε, κύριος Γιώργος Φραζής κλπ. Αυτά ήρθαν αργότερα. Ήρθαν αργότερα αυτά. Ήρθα κάλυμα, υπηρέτησε το 91-93 στο πρώτο γυμνάσιο και πρώτο λύκειο Καλύμνου. Και μέρος όταν του αναγνωστηρίου. Βεβαίως, και μαζί βεβαίως. Στην κοινή θητεία. Και μετά όταν επέστρεψα το 93 στην Αδελαίδα, τότε ξεκίνησα βέβαια ένα όνειρο το οποίο είχα αποφοιτητής από την Αθήνα, να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό μετά σε κάποιον συγγραφέα κριτικό που πάντοτε αγαπούσα και διάβαζα και είχα γνωρίσει προσωπικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν ο καθηγητής μου τότε, ο Καριοφίλης ο Μητσάκης, έφερνε κάθε μήνα κάποιο ζώντα λογοτέχνη. Και έτσι ένας από αυτούς ήταν ο Παντελής ο Πραβελάκης και αδερφικός φίλος και συνάδελφος και συνεργάτης του Νίκου του Κασαντζάκη. Οπότε αποφάσισα, βρισκόμενος στην Αδελαίδα, να ξεκινήσω το μεταπτυχιακό αυτό και το διδακτορικό και ήρθα πολλές φορές στο Ρέθυμνο, πήγα πολλές φορές στο Ρέθυμνο και ξεκίνησα εκεί την έρευνα στο αρχείο Παντελή Πρεβελάκη και είχα την τύχη και τη χαρά να συναντήσω εκεί, να βρω μέσα στο αρχείο πολλές επιστολές του δικού μας, του Γιάννη, του Κλεάνθους Ζερβού, πολλές επιστολές, οι οποίες είναι ένα χρέος αυτή τη στιγμή ανεκπλήρωτο και το εξομολογούμε δημοσίως. Τις έχω συγκεντρώσει τις επιστολές αυτές και από τις δύο πλευρές
Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σιρτάρι μου να δούμε πότε θα καθίσω να γράψω κάποια εισαγωγή, κάποια σχόλια για να τις δημοσιεύσουμε αυτές. Mm-hmm. Αργότερα λοιπόν βγήκε τον Ντάρουιν, Νίκη, Ειρήνη. Αργότερα βγήκε τον Ντάρουιν. Τον Ντάρουιν ξεκίνησε το 2004, όταν ενώ ήμουν ήδη λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Φλίντερ στη Νότια Αυστραλία, ξεκινήσαμε έτσι μια διαπανεπιστημιακή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν και έτσι για πρώτη φορά άρχισα να ασχολούμαι με τις νέες τεχνολογίες και την εξαποστάσεως διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης, πράγμα που ξεκίνησε το 2004. Και δύο πρώτες μας φοιτήτριες τότε στο Darwin, στο Πανεπιστήμιο Darwin που ξεκίνησαν, ήταν δυο με το όνομά σου. Η Ειρήνη Μαγκλή, η Καλινέα Ειρήνη Μαγκλή και η Ειρήνη Μαμουζέλου. Οι πρώτες δύο γενναίες φοιτήτριες. Και δύο, οι πρώτες δύο γενναίες φοιτήτριες. Η Ειρήνη μένει εδώ, στην Καλινέα Ειρήνη Μαγκλή. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά ξεκινήσαμε τις δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν μέχρι που φτάσαμε το 2015 και έχουμε πλέον αυτόνομη έτσι, ύπαρξη, αυτόνομο τμήμα, αυτόνομο πρόγραμμα ελληνικών εκεί, ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν από το 2015. Πόσους φοιτητές αριθμεί το Πανεπιστήμιο? Κάθε χρόνο ανεβάζουμε τον αριθμό. Βέβαια δεν είναι η αριθμή που θα επιθυμούσαμε, επιθυμούμε περισσότερους αριθμούς και μου δίνετε την ευκαιρία και να το διαφημίσω εν καλύμνο, στο πρόγραμμα «Τρεις στο Αιγαίο». Αυτές είναι οι φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις μας. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι μια δραστηριότητά μας που έχουμε αναλάβει και είμαστε ως κέντρο εξετάσεων ελληνομάθειας κάθε χρόνο. Είναι η τέταρτη χρονιά μέσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Ελλάδος. Έχουμε καταστήσει τον Ντάρουιν, το Πανεπιστήμιο Ντάρουιν, κέντρο ελληνομάθειας εξεταστικό και κάθε χρόνο τα παιδιά μας έρχονται και δίνουν εξετάσεις, επιστοποίηση ελληνομάθειας. Και έτσι ναι, το 2015 λοιπόν ιδρύσαμε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο πηγαίνει πολύ βλέπουμε καλά. Και το ναι. Και οι αριθμοί μας, για να επιστρέψω στην ερώτηση Νίκη, οι αριθμοί μας, φέτος έχουμε 65 φοιτητές, ένας αριθμός που κάθε χρόνο ανεβαίνει και μου δίνετε την ευκαιρία. 65 φοιτητές για την ελληνική, για την εκμάθηση της ελληνικής. Για ελληνικά γλώσσης. Μιλάμε, για το τμήμα το δικό μας. Και το διαφημίζω και στο πρόγραμμα σας, Τρεις στο Αιγαίο. Οποιοδήποτε Καλλίνιες που βρίσκεται εδώ και έχει αυστραλιανή υπηκότητα μπορεί να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν, σε οποιοδήποτε κύκλο σπουδών και μέσα στο κύκλο σπουδών από τα μαθήματά του να είναι και το μάθημα των ελληνικών. Είμαστε μικρό πανεπιστήμιο. Αριθμούμε 24.000 φοιτητές. Το έργο τεράστιο όμως, το έργο τεράστιο. Αριθμούμε 24.000 φοιτητές, εκ των οποίων μόνο οι 5.000 βρίσκονται στον Ντάρουιν. Οι υπόλοιποι φοιτητές είναι σκόρπιοι, σκορπισμένοι στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εξαποστάσεως δηλαδή γίνεται. Εξαποστάσεως από την αρχή που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το 2015, μία από τις κύριες δραστηριότητες μας είναι η ανάπτυξη και δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Πάντοτε ανέκαθεν ήμουν υπέραμαχος της υβριδικής μάθησης, ειδικά στο θέμα των γλωσσών. Όταν διδάσκεις γλώσσα, θα πρέπει να υπάρχει και ο πραγματικός χρόνος. Η διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, ευτυχώς τα εργαλεία είναι πολύ σύγχρονα, είναι νέες τεχνολογίες και μας βοηθούν γι' αυτό, οπότε 60% της διδασκαλίας μας είναι σε πραγματικό χρόνο μέσω των εργαλείων που μας δίνουν τη δυνατότητα, αυτό που λέγεται Collaborate Ultra, ένα εργαλείο πολύ μοντέρνο και μέσω του εργαλείου αυτού εκπέμπουμε τα μαθήματά μας σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Αυστραλία. Το υπόλοιπο 40% είναι εργασίες που αναρτούμε διάφορες δραστηριότητες στο Moodle. Είναι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία 3 χρόνια και έχουμε ήδη αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να σταθεί έτσι υπερήφανα σε διεθνές επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα. Τη ελληνική την προσεγγίζουμε σε 3 διαφορετικές διαδρομές. Η μία διαδρομή είναι το επίπεδο των αρχαρίων, γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό μη ελληνικής καταγωγής φοιτητών. Η δεύτερη διαδρομή είναι οι ψευδοαρχάριοι, είναι τα παιδιά μας, τα γεννημένα στην Αυστραλία, τα οποία ως πρώτη γλώσσα έχουν την αγγλική και ως δεύτερη την ελληνική και μπορούν να ξεκινήσουν τα ελληνικά ακόμα και στο πανεπιστήμιο. Και η τρίτη διαδρομή είναι η μετά την κρίση διαδρομή, που πολλά παιδιά δικά μας λυκείου και γυμνασίου έχουν έρθει στην Αυστραλία, τελειώνουν 12 τάξεις στο γυμνάσιο και το λύκειο του Ντάρουιν και σε άλλα σχολεία του Ντάρουιν και μετά έρχονται στο πανεπιστήμιο παιδιά τα οποία ομιλούν την ελληνική πλέον ως μητρική γλώσσα, όχι ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα.
Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό τομέα, ένα κομμάτι σημαντικό της εκπαιδευτικής σας σταδιοδρομίας είναι η έρευνα, όπως μας αναφέρατε προηγούμενα. Για πέστε μας ποιες δραστηριότητες εντάσσονται στην έρευνα τη δική σας. Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος στην Αυστραλία, όπως και σε όλα τα πανεπιστήμια, κρίνεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς. Ο ένας είναι η διδασκαλία. Η διδασκαλία σε προπτυχιακό κύκλο και μεταπτυχιακό κύκλο. Μεταπτυχιακό κύκλο έχουμε φοιτητές στο μάστερ και στο διδακτορικό. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτος πυλώνας των δραστηριοτήτων μας. Ο δεύτερος είναι η έρευνα. Η έρευνα η οποία συνδέεται αλληλένδετα με κάθε ακαδημαϊκό δάσκαλο στην Αυστραλία. Η δική μας έρευνα ξεκίνησε πολύ παλιά, από το 2004, και έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την ιστορική καταγραφή του ελληνισμού της Βόρειας Επικράτειας. Και λέγοντας Βόρεια Επικράτεια, δεν εννοούμε μόνο τον Ντάρουιν, υπάρχουν πολλές εστίες ελληνικές στη Βόρεια Επικράτεια, υπάρχει το Alice Springs, υπάρχει το Tennant Creek, υπάρχει το Catherine, υπάρχουν πολλές εστίες ελληνικές. Ο Έλληνας έχει σκορπιστεί στη Βόρεια Επικράτεια, ακόμα και σε νησιά βόρεια του Ντάρουιν, οπότε ξεκινήσαμε σιγά σιγά να καταγράψουμε την ιστορία του ελληνισμού της Βόρειας Επικράτειας από το 1869 που παρατηρείται η πρώτη που συναντούμε τον πρώτο Έλληνα στον Ντάρουιν, 1869. Και με τη δική μου προσέγγιση προτείνω τέσσερις διακριτές περιόδους του ελληνισμού στον Ντάρουιν. Η πρώτη περίοδος είναι 1869 με 1920, αυτή είναι η πρώτη περίοδος. 1920 είναι σταθμός, μεγάλος σταθμός για την μεταναστευτική, ελληνική μεταναστευτική παρουσία στον Ντάρουιν. Είναι έτος που κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση, κλειδώνει μια μεγάλη επιχείρηση στον Ντάρουιν επί τα σφαγεία του Βέστης. Και τι σημαίνει αυτό, η πλειοψηφία των Ελλήνων, οι περισσότεροι εκ των οποίων την πρώτη περίοδο είναι Καστελοριζοί, εγκαταλείπουν τον Ντάρουιν το 1920, όταν έκλεισε αυτή η μεγάλη επιχείρηση των σφαγείων του Βέστης. Αυτό είναι το 1920 και κλείνει η πρώτη περίοδος. Η δεύτερη περίοδος είναι 1921-1949. Σε αυτή την περίοδο έχουμε κάποιες οικογένειες, 15-20 οικογένειες Καστελοριζιών, που αποφασίζουν παρά την οικονομική δυσχέρεια και κρίση να μείνουν στον Ντάρουιν, και αυτοί έθεσαν τα θεμέλια της μελλοντικής ευημερίας των Ελλήνων στον Ντάρουιν. Την περίοδο αυτή έχουμε το 1927 τον πρώτο καλύμνιο που φτάνει στον Ντάρουιν, τον Πέτρο Μιχαήλου, με δύο αδερφούς, με δύο άλλους καλύμνιους, ονόματι Μακαρούνα, Θεόφιλος και Μανώλης Μακαρούνας. Αυτή είναι η πρώτη καλύμνη που έρχεται στον Ντάρουιν το 1927. Οι δύο τα αδέρφια Μακαρούνα δεν μένουν Ντάρουιν τελικά, μένει μόνο ο Πέτρος Μιχαήλου για 3 χρόνια, επανέρχεται στην Κάλυνο το 1931 και το 1938 φέρνει την οικογένειά του. Άρα ο πρώτος που εγκαταστάθηκε καλύμνιος στον Ντάρουιν είναι η οικογένεια του Πέτρου Μιχαήλου. Υπάρχει και οδός, νομίζω, εγώ δεν έχω πάει ποτέ, υπάρχει οδός Μιχαήλου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλοί Έλληνες έχουν δώσει τα ονόματά τους σε οδούς του Ντάρουιν. Αυτή λοιπόν η δεύτερη περίοδος, η οποία κλείνει το 1949, και φτάνουμε στην τρίτη, την πολυπληθέστερη και πιο συγγενική με εμάς εδώ στην Κάλυμνο, την τρίτη περίοδο, 1950 με 1990, που είναι πλέον η μαζική μετανάστευση των Ελλήνων και Καλυμνίων προς Ντάρουιν. Αυτή είναι η τρίτη περίοδος, στην οποία συναντάμε τις τέσσερις αποστολές διτών από την Κάλυμνο το 1952 και το 1954 στον Ντάρουιν, ειδικά για αυτό το λόγο, για να αντικαταστήσουν τους Ιάπωνες δίτες στις επιχειρήσεις μαργαριταριών της εταιρείας Πάσπαλη. Αυτή είναι η τρίτη περίοδος, η οποία κλείνει το 1990 με κλειδί έτος, έτος σταθμό τον κυκλώνα Τρέισι του Ντάρουιν το 1974, και φτάνουμε αργότερα, βέβαια, την περίοδο αυτή συναντάμε και την ίδρυση της ελληνικής του ελληνικού σχολείου,
παλιότερα έχουμε την περίοδο αυτή, έχουμε την ίδρυση της ελληνικής κοινότητας, της καλλινιακής αδελφότητας και άλλων έτσι κυπριακής κοινότητας και άλλων συλλόγων οι οποίοι έχουν συμβάλει πολύ στην πρόοδο του Ντάρουιν. Και φτάνουμε στην τέταρτη περίοδο από το 1990, η οποία καταγράφεται και τις ώρες που μιλάμε μέχρι σήμερα, με την αλλίωση της σύνθεσης του ελληνικού στοιχείου στον Ντάρουιν, που προσπαθούμε σιγά σιγά να καταγράψουμε. Είναι εν εξελίξη, είναι ένα έργο εν εξελίξη. Είναι και... ένα έργο ζωής κι αυτό, έτσι. Είναι ολόκληρη... Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Ναι, είναι, η είναι... καταγραφή, η έρευνα, η καταγραφή όλων αυτών. Αλλά να σας πω κάτι. Το πώς θα το συγκεντρώσετε όλο αυτό το έργο. Ευχάριστα το κάνω. Ευχάρι... Ναι. Και ξεκίνησα, να σας πω, ξεκίνησα έτσι την έρευνα αυτή, την ξεκίνησα ανέκαθεν από φοιτητής. Μου άρεσε πάντοτε. Προσπαθούσαμε εμείς της γενιάς του 58, η ζωή μας είναι πάντοτε μελέτη θανάτου. Και από φοιτητής, κάθε Κυριακή έκανα επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και διάβαζα πάντοτε τις σταφόπετρες. Και από τις σταφόπετρες η ζωή του ανθρώπου γίνεται πολύ πιο εύκολη εάν συμφιλειωθείς με την ιδέα του θανάτου. Αυτό έκανα και στον Ντάρουιν. Λοιπόν, όταν λοιπόν εξήγηλσα όλες τις συνεντεύξεις στον Ντάρουιν, όσες μπόρεσα να κάνω εγώ και οι φοιτητές μου και κάποιοι φίλοι έτσι που συμπαρίστανται στο έργο και βοηθούν, έκανα και επίσκεψη στα νεκροταφεία του Ντάρουιν και άρχισα έτσι χρονολογικά να καταγράφω, να φωτογραφίζω πλέον όλους τους τάφους και να καταγράφω τα ονόματα τα οποία βρίσκονται στους τάφους. Μια σημαντική εργασία είναι να φανεί, να δείτε στο εξωτερικό την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στις σταφόπετρες. Μάλιστα. Είναι απίστευτο έτσι. Να δεις από το... τάφη που έχω βρει του 1890, ελληνική τάφη του 1900 μετά, να δεις πώς εξελίσσεται η γλώσσα και πόσα λάθη περνάνε θα μέσα. Θα συμπεριλάβετε στην έρευνα, στην έκδοση αυτού του βιβλίου και κάποια, αυτό το κομμάτι. Κάποια, ναι, ίσως σε κάποιες έτσι, σε κάποιες έτσι ανακοινώσεις, κάποιες ανακοινώσεις στα συνέδρια. Πιο πολύ σε συμπεράσματα βοηθά. Σε συμπεράσματα. Ναι, σε συμπεράσματα εξάγονται από αυτή την έρευνα. Θέλω όμως έτσι να αναφερθώ σε ένα σημαντικό γεγονός σε επισκέψεις μου στα νεκροταφεία, που είναι και λίγο ευτράπελο, αλλά φαίνεται έτσι ο αγώνας που γίνεται για να κάνεις έρευνα. Είναι δύσκολο το έργο. Το εγχείρημα είναι τεράστιο και μακάρι έτσι να βρεθούν συνεχιστές να το συνεχίσουν αυτό, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι συνάδελφοι, είτε νεότεροι στην ηλικία από εμάς, γιατί σιγά σιγά και εμείς θα βγούμε στα παρασκήνια κάποια μέρα. Λοιπόν, επισκεπτόμαστε λοιπόν τα νεκροταφεία, ειδικά το νεότερο νεκροταφείο, παρατήρησα, παίρνοντας φωτογραφίες, την ίδια έτσι κοινωνική διάκριση που έχουμε στον κόσμο, στις πόλεις μας, στα χωριά μας και στα νεκροταφεία μας. Και έτσι είδα, ας πούμε, όπως έχουμε διόρροφες, τριόρροφες, ναι, κατοικίες, ωραιότατες. Παντού αντικατοπτρίζεται αυτή η διάκριση. Λοιπόν, καινοτάφια. Όλες τις. Συνάντησα λοιπόν το ίδιο και στους τάφους έτσι, τους δικούς μας, τον Ντάρουιν, και έπαιρνα φωτογραφίες και κατέγραφα. Και μάλιστα πολλά από τα ονόματα που δεν τα γνώριζα, δεν τα γνώριζαν και ήδη οι άνθρωποι που πήρα συνέντευξη μετά, τα κατέγραψα από το νεκροταφείο, από τις σταφόπετρες. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή βρισκόμενος εκεί σε έναν τάφο με σπασμένο σταυρό, παραμέλησα. Δεν το φωτογράφησα και έφυγα. Δύο λεπτά αργότερα μια φωνή εσωτερικά μου λέει γύρνα πίσω, πάρε με φωτογραφία. Λοιπόν, πήρα φωτογραφία, ήταν κάποιος λάμπρος γούγος από την Μακεδονία. Φωτογράφησα λοιπόν, τύπωσα, εκτύπωσα τον τάφο του με το όνομά του. Τέλος πάντων, με τράβηξε αυτός ο τάφος γιατί πέθανε το έτος που γεννήθηκα, 1958, Αυγούστου, τότε που γεννήθηκα. Λέω, θα σε φωτογραφίσω εσένα. Και προσπάθησα να, με διαδραστικό το τρόπο, να ανοίξω συζήτηση με τον Λάμπρο. Δεν μου απαντούσε βεβαίως. Ένα, δύο, τρία χρόνια επέμενα στις ερωτήσεις μου και δεν μου απαντούσε, μέχρι που έλαβα ένα βέβαια πλησίασα το Μακεδονικό Σύλλογο, ζήτησα έτσι πληροφορίες, δεν υπήρχε καμία πληροφορία για το συγκεκριμένο άτομο, μέχρι που τρία χρόνια αργότερα αφού είχα ξεχάσει πλέον το θέμα και το είχα βάλει σε στίβες άλλων χαρτιών και είχε χαθεί ο Λάμπρος από το γραφείο μου, λαβαίνω ένα τηλεφώνημα από τον διευθυντή του ενός Ορθόδοξου Κολεγίου της Πέρθης, του Αγίου Ανδρέου, και μου ζητάει να πάω στην Πέρθη να κάνω κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια στους δασκάλους ελληνικής γλώσσας και πώς μπορώ τέλος πάντων να τους επιμορφώσω στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω των νέων τεχνολογιών.
Και ευρισκόμενος λοιπόν στο κολέγιο αυτό, είχα την ευκαιρία, θα θα πω όλη την ιστορία, στην είπαν και αυτή στο παρελθόν, θα την πω με λίγα λόγια, και μέσω λοιπόν του ταξίδιου αυτού συνάντησα στο ταξίδι αυτό μία κυρία, η οποία κυρία ήταν η κόρη αυτού του Λάμπρου Γούγου, μία 83 ετών κυρία που ήρθε και με πλησίασε στην εκκλησία και έτσι ξετυλίχθηκε όλη η ιστορία, το κουβάρι αυτής της ιστορίας που ξεκινάει από Βόρεια Μακεδονία, ξεκινάει από Ελλάδα, από Καστοριά, το 1937. Έτσι λοιπόν ξετυλίγουμε σιγά σιγά και τις ιστορίες σιγά σιγά με χρονολογική σειρά και φτάσαμε πριν από 23 Μαρτίου, αντί για εθνική γιορτή, στο Πανεπιστήμιο, κάναμε ένα σεμινάριο το οποίο αφιερώσαμε στις πρώτες Ελληνίδες του Ντάρουιν. Mm-hmm. Και έτσι κάναμε στις τέσσερις πρώτες κυρίες που έφτασαν στον Ντάρουιν, και οι τέσσερις φτάνουν το 1915, και ήταν ένα ωραιότατο σεμινάριο και καταφέραμε και βρήκαμε και έγγονες και δισέγγονες των κυριών αυτών και ήρθαν και παρουσίασαν ιστορίες από τις γιαγιάδες τους και προγιαγιάδες τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το εγχείρημα λοιπόν το ερευνητικό. Ναι, τώρα, ναι. Φτάνουμε στο εκδοτικό, είναι το τρίτο μέρος που κρίνεται ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη συγκέντρωση του υλικού αυτού και το 2019 θα κυκλοφορήσουμε τον πρώτο τόμο, 2019 λοιπόν του χρόνου, θα βγει ο πρώτος τόμος με ιστορίες Ελλήνων της πρώτης περίοδου. Mm-hmm. Της πρώτης περίοδου. Πριν από αυτό όμως, αυτό που προανέφερε η Νίκη, πριν από αυτό φέτος τον Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει ένας τόμος ο οποίος είναι τα πρακτικά του πρώτου συνεδρίου, το οποίο οργανώσαμε πέρσι με ένα έτσι πρωτοποριακό τρόπο. Δυστυχώς διανύουμε περίοδο κρίσεως όχι μόνο εν Ευρώπη και εν Ελλάδη, αλλά και στην Αυστραλία. Και μη σας φανεί παράδοξο, και στα πανεπιστήμια στην Αυστραλία έχουμε μεγάλη κρίση. Όταν λοιπόν πλησίασα πέρυσι τον πρόεδρο του τμήματος και του ζήτησα τι χρήματα έχουμε, ποιο είναι το κονδύλιό μου για να κάνω ένα διεθνές συνέδριο, όπως είχα υπογράψει με το συμβόλαιο, η απάντηση ήταν το κονδύλιό μου ήταν μηδέν. Δεν είχα ούτε δολάριο για να κάνω λοιπόν αυτό το διεθνές συνέδριο και έτσι καταλήξαμε σε μια πρωτοποριακή προσέγγιση η οποία, με την οποία κάναμε το πρώτο συνέδριο, πρώτο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η ελληνική διασπορά». Επιτρέψτε μου, γιατί η μνήμη κιόλας με εγκαταλείπει, να διαβάσω και τον τίτλο αν θέλετε. Όχι, δάμε, μια χαρά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, το έχω γραμμένο εδώ, έχω τόσα... Ναι, λοιπόν, και οργανώσαμε λοιπόν το πρώτο συνέδριο πέρσι, συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής διασποράς. Πρώτη μέρα του συνεδρίου ήταν 3 Ιουνίου στο Ντάρουιν, στο Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν, και τα αδελφά πανεπιστήμια με τα οποία έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, το Αιγαίο Πανεπιστήμιο στη Ρόδο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, έλαβαν μέρος την ημέρα αυτή μέσω τηλεδιασκέψεων και παρουσίασαν τις εργασίες τους. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου είναι αρκετές μέρες μετά, αρκετές εβδομάδες, 28 Ιουνίου έλαβε χώρα στη Ρόδο, στο Αιγαίο Πανεπιστήμιο, και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, 14 Ιουλίου του 2017, στην Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες λοιπόν, οι ανακοινώσεις, οι πανεπιστημιακές ανακοινώσεις του συνεδρίου αυτού, μετά από την νομισμένη και κανονισμένη έτσι προεργασία και επιτροπές που είχαμε ορίσει για την επεξεργασία των εργασιών αυτών, εκδίδονται, κυκλοφορούνται σε έναν τόμο τον προσεχή Νοέμβριο. Ωραία. Οπότε είναι και αυτό το. Ωραία. Μια άλλη δραστηριότητά μας. Ωστόσο, δεν ξέρω. Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω, ή θα επεκτείνουμε λίγο αυτό το μέρος για να κλείσουμε. Ναι, καλό θα ήταν. Λοιπόν, εγώ κύριε Φραζή, γνωρίζαμε ότι υπήρξατε και σύνδεσμος του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Αυτό τώρα υφίσταται. Καταρχάς, ναι ή όχι, ποιος ο ρόλος του και πρέπει να έχει προσφέρει πολλά, έτσι. Καταρχάς, έχω πει επανειλημμένως και μάλιστα σε κάποια βιντεάκια τα οποία μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο του τμήματος τότε, του διαμέτρου του καθηγητή του Μιχάλη του Δαμανάκη, πρόκειται για επανάσταση εκπαιδευτική στα εκπαιδευτικά δρόμενα της ελληνικής διασποράς. Αυτό το έργο ξεκίνησε το 1996 με την έμπνευση του καθηγητή Δαμανάκη,
καθηγητή Πανεπιστημίου του Ρεθύμνου και μιας μεγάλης βέβαια επιτροπής συνεργατών, γλωσσολόγων, παιδαγωγών, ψυχοπαιδαγωγών και με ευρωπαϊκά κονδύλια, το οποίο είχε δύο φάσεις αυτό το έργο. Η πρώτη φάση ήταν παιδεία ομογενών λεγότανε, ξεκίνησε το 1996 και κατέληξε το 2011. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση ήταν διαπολιτισμική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά. Στην πρώτη φάση, 1996-2011, έχουμε την καταγραφή του αναλυτικού προγράμματος από προνηπιακή ηλικία μέχρι και τρίτη ηλικίου σε όλα τα σχολεία της διασποράς σε 4 διαφορετικές διαδρομές. Επανάσταση. Επανάσταση στην διασπορά, επανάσταση στη διασπορά, και αυτό το υλικό μεταψηφιοποιήθηκε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ελεύθερη πρόσβαση από όλα τα σχολεία του εξωτερικού, από όλους. Αν μπείτε και χτυπήσετε πεδίο ομογενών, όλο το υλικό είναι ανεχτισμένο. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, στην οποία έμεινε ακόμα 2 χρόνια ο καθηγητής ο Δαμανάκης, μέχρι το 2013, το 2011 ξεκίνησε η δεύτερη επαναστατικότερη φάση, η οποία συνέδεσε διαδικτυακά όλο τον ελληνισμό. Είχαμε λοιπόν τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα στην οποία οργανώσαμε πάρα πολλές διαδικτυακές αδελφοποιημένες τάξεις. Ανά τον κόσμο, από Καναδά μέχρι Αμερική, μέχρι Αφρική. Και μάλιστα κάποιες τάξεις μου λάβανε μέρος, γυμνασιακές τάξεις από την Αδελαίδα, λάβανε μέρος σε διαγωνισμούς το 12, τι θα πει για μας Ελλάδα, και ο διαγωνισμός έλεγε να φτιάξουμε 15 λεπτά ένα βιντεάκι, στο οποίο να λέμε μέσα το τι θα πει για μας Ελλάδα. Και εγώ είχα γράψει τότε ένα θεατρικό έργο για το τι θα πει Ελλάδα, λάβαμε μέρος στο διαγωνισμό αυτό και τυχαία πρότευσε η τάξη μου και το 2012. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Και το 2012 τάξη του Τορόντο, η δικιά μας τάξη και μία τάξη του Ρεθύμνου, βρεθήκαμε προσκεκλημένοι στη Ρόδο 2 εβδομάδες. Αυτού της δεύτερης φάσης του προγράμματος αυτού έπαιξε σημαντικό ρόλο το Αιγαίο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα η καθηγήτρια η Βασιλεία η Καζούλη, η οποία ήταν υπεύθυνη των αδελφοποιήσεων, των διαδικτυακών αδελφοποιήσεων, μια επανάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης. Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα το 2015 εξέπνευσε. Υπάρχει το υλικό όμως ελεύθερη, υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του υλικού από όλα τα σχολεία της Διασποράς και το ελληνικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας του Ντάρουιν και το σχολείο, το γυμνάσιο του Ντάρουιν χρησιμοποιούν και αξιοποιούν αυτό το υλικό του ΕΔΙΑΜΕ και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Διασποράς. 1η Ιουνίου με 3 Ιουνίου είχαμε ένα συνέδριο στο Ρέθυμνο για αυτό το θέμα και παραβρέθηκα εκεί και παρουσίασα στο συνέδριο αυτό ίδια δομή βέβαια, τα ίδια πλατφόρμα, όλοι ήδη οι καθηγητές και βρεθήκαμε γύρω στους 350 ακαδημαϊκοί από τον κόσμο που διδάσκουμε ελληνικά σε πανεπιστήμια και παρουσιάσαμε τις δικές μας εργασίες. Εγώ έτσι ένα σχόλιο θα κάνω. Ευτυχώς τελικά που η τεχνολογία βοηθά και όλα αυτά τα πατήματα θα πω από όλο αυτό το έργο το τεράστιο που έχετε κάνει, μπορεί κανείς να ανατρέξει, να τα αναζητήσει, να ενημερωθεί και να ωφεληθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ το λέω ευτυχώς. Μολονότι δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν εμπνευσμένο δάσκαλο. Βρέθηκα το 2000, Ειρήνη. Που όμως η έμπνευσή του θα χανόταν με το πέρασμα του χρόνου, αν δεν υπήρχε και η τεχνολογία τελικά, έτσι. Βρέθηκα το 2000, δεν θυμάμαι πότε, ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και όνειρο ζωής να βρεθώ στην πόλη. Και όταν λοιπόν βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, παρακάλεσα μία φίλη έτσι, συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και της λέω θα ήθελα να με πας στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου να παρακολουθήσω μαθήματα 2 ώρες τουρκικής γλώσσας Αρχαρίων. Και όταν μπήκα μέσα σε αυτή την τάξη τουρκικής γλώσσας των Αρχαρίων ήταν μια ευπαρουσίαστη έτσι καθηγήτρια, νεαρά κοπέλα τουρκάλα και μπαίνοντας μέσα είδα ένα μαύρο πίνακα με κυμολία. Εγώ βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαι με την τεχνολογία και μέσα μου πριν ξεκινήσει το μάθημα άρχισα να κάνω αρνητική κριτική. Όταν ξεκίνησε αυτή η δασκάλα, δεν ήξερα τουρκικά,
Ναι. Όταν ξεκίνησε αυτή η δασκάλα με μια κοιμωλία και με έναν μαυροπίνακα, σε εμπνέει. Ένας εμπνευμένος δάσκαλος κάνει την διαφορά, παιδιά. Δεν και εμάς τώρα μας έχετε έτσι μαγέψει, αλλά ο Γαβρίλ μας λέει ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Μολύβι, χαρτί και... Λοιπόν, ο δάσκαλος κάνει τη διαφορά. Τα μέσα είναι, βοηθούν μόνο. Δεν αντικαθιστούν τον δάσκαλο. Είναι η αλήθεια αυτή. Εμείς δεν ξέρω, μακάρι να είχαμε διπλάσια απεριόριστο ώρα, να χρόνο, ακούμε, ναι. Γιατί όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ωστόσο, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Να στείλω φυλάκια στη μαμά μου. Να στείλω φυλάκια στη μαμά που μας ακούει, στην αδερφή μου. Στην αδερφή μου που μας ακούει, σε όλους τους τηλεθεατές σας. Και μας βλέπουν και στην Αυστραλία. Που κάτσαν στο καναπέ και σας βλέπουν. Την αγάπη μου στον ελληνισμό του Ντάργουιν που πάντοτε στήριζε, στηρίζει και θα στηρίζει τις προσπάθειές μας για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση του Ντάργουιν. Και μακάρι να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την αγάπη. Καλή δύναμη να έχετε σε ό,τι σημαντικό κάνετε για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γαβρίλη, να πάμε διαφημίσεις.